Hello guys. Welcome to Greece. Ναι. Καλώς ορίσατε στην Αθήνα λοιπόν. Γεια σας μωράκια μου. Δεν θα το πιστέψετε που είμαι. Βασικά όχι το πιστέψατε γιατί βλέπετε. Αλλά αυτή τη φορά έχω λόγο. Γιατί πού πάω, πού πάω. Θεσσαλονίκη. Σου έρχομαι. Πάμε λοιπόν στη μαμά πατρίδα. Και όπως έλεγα λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη και το πρόγραμμά μου είναι το εξής. Φτάνω στη Θεσσαλονίκη περίπου 9 η ώρα το βράδυ. Έχω κλείσει ένα Airbnb, θα πάω να χαλαρώσω λίγο, να κοιμηθώ, γιατί αύριο το πρωί στις 8.30 πετάω για Αθήνα. Θα κατέβω λοιπόν στην Αθήνα μετά από 2 χρόνια περίπου για να δω τους φίλους μου, όλα αυτά τα άτομα με τα οποία πήγαμε στο πανεπιστήμιο μαζί, τις παρέες μου και τα λοιπά. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Αυτά. Γενικά στην Αγγλία έχει train strikes τις τελευταίες 2 εβδομάδες και γίνεται πανικός. Μου πήρε 2 ώρες να φτάσω στο αεροδρόμιο. Ό,τι χειρότερο έχω ζήσει. Είμαι στο άγχος σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Αξίζει. Θα κάνουμε Χριστούγεννα με την οικογένεια. Wow. Γεια σας, μωράκια! Λοιπόν, μόλις έφτασα στο Airbnb μου, η ώρα είναι 1:05 τα ξημερώματα. Αυτή η αλλαγή ώρας δεν βοηθάει καθόλου. Είχαμε κάποια καθυστέρηση στην πτήση, μετά ήρθαμε κάτι φίλους μου, οι οποίοι έχουν κάποιους γνωστούς να επισκεφτούν επίσης για τα Χριστούγεννα. Οπότε πήραμε το αμάξι από το αεροδρόμιο, πήγαμε για φαγητό γιατί πεθάναμε τη πείνα τόσες ώρες σε αναμονή και στο αεροδρόμιο και στο αεροπλάνο κτλ. Και εν τέλει έφτασα τώρα στο Airbnb. Εν τω μεταξύ είναι 1 η ώρα όπως είπα και 6 η ώρα πρέπει να σηκωθώ να φύγω να πάρω το λεωφορείο για να πάω στο αεροδρόμιο ξανά για να πάω στην Αθήνα. Όμως ήθελα να σας δείξω, πριν πάω και πέσω για ύπνο, έχω κλείσει ένα πολύ πολύ cute και πολύ μοναδικό, πρώτη φορά έχω μείνει σε τέτοιο πολύ ιδιαίτερο Airbnb, το οποίο είναι tiny, είναι ουσιαστικά σαν αυτά τα, δεν ξέρω αν έχετε δει ντοκιμαντέρ στο YouTube κτλ. Για τα tiny homes, είναι κυριολεκτικά αυτό και το έχω βρει στη Θεσσαλονίκη, με έχει ξετρελάνει απίστευτα, γι' αυτό και το έκλεισα. Οπότε θα σας το δείξω λιγάκι, να δείτε το όλο concept και από μένα καληνύχτα. Θα τα πούμε αύριο το πρωί, καθοδόν για το αεροδρόμιο στην Αθήνα, θα δούμε παιδιά. Και μπορεί να είμαι κουρασμένος και ξέρετε πως είναι η κούραση. Τώρα δεν θέλω να δείξω το χειρότερο version του εαυτού μου. Θέλω να με βλέπετε αφράτο, φράπα, χαρούμενο και δροσερό. Για πάμε. Τι λέω βραδιάτικα. Μπαίνεις. Και είναι αυτό στην ουσία. Μπαίνεις, κουζινάκι. Έχει εδώ ένα πολύ μικρό καναπεδάκι. Και εκεί πάνω κάπου είναι το κρεβάτι. Πόσο γαμάτο. Α, υπάρχει και ένα μπάνιο. Το οποίο είναι σαν ντουλάπα. Το ανοίγεις. Α, δεν έχει και πολύ καλό φωτισμό, αλλά ναι. Είναι τόσο όσο και το μπάνιο. Και ένας μικρός καθρέφτης. Γεια σας μωράκια μου, καλό βράδυ, σας αφήνω και θα τα πούμε αύριο.
Και ναι, λοιπόν, έφτασα στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή είμαι στον Κεραμικό, όπου εγώ και κάποιοι φίλοι μου έχουμε νοικιάσει ένα Airbnb εδώ και γύρω. Ωραία. Ετοιμάστηκα, έκανα το ντους μου γιατί πραγματικά η κατάσταση ήταν τραγική. Και τώρα θα πάω για ένα brunch με έναν φίλο από τα παλιά, από όταν σπούδαζα στην Αθήνα. Οπότε θα πάμε για ένα brunch, να τα πούμε από κοντά μετά από αρκετά χρόνια, κάνω 2 χρόνια περίπου. Και θα μην χάσω και τα κλειδιά, τίποτα άλλο, θα με σκοτώσουν οι άλλοι. Ναι, οπότε πάμε λίγο να κάνουμε ένα γρήγορο βλογκάκι στην Αθήνα, η οποία είναι πάρα πολύ ζεστή παρεμπιπτόντως. Έχει 19 βαθμούς σήμερα, οπότε ναι, από μείον 3 στο Λονδίνο, 19 στην Αθήνα. Τέλεια, πανέμορφα, γεια σας. Ω ναι, αυτοκίνητο, παντού αυτοκίνητα. Είχα ξεχάσει το πώς είναι η κατάσταση στην Αθήνα. Α, ναι, πολύ accessible για άτομα που έχουν κινητικές δυσκολίες. Μπράβο. Μπράβο στο Δήμο Αθηναίων που είναι τόσο προνοητικός για τον κόσμο του. Εντάξει, σε αυτό το βλογκάκι βασικά θα αναφέρω πολλές φορές το πόσο μου θυμίζει τα φοιτητικά μου χρόνια. Γιατί είναι αλήθεια. Πόσο cute εδώ. Πέρασα ουσιαστικά 4 χρόνια σπουδάζοντας στην Αθήνα, στο Πάντιο. Και ναι, κάθε φορά που επιστρέφω στην Αθήνα πάντα μου δίνει ένα ευχάριστο συνέστημα. Γιατί εντάξει, τα φοιτητικά χρόνια είναι τα καλύτερα χρόνια, λένε. Βασικά εντάξει, σχετικό είναι αυτό, αμφιλεγόμενο, αλλά είναι σίγουρα τα πιο ξεχνιαστά χρόνια. Οπότε υπάρχουν πολλά δρομάκια που δεν έχω δει εδώ γύρω. Wow. Wow. Επίσης, τι γαμάτο φως είναι αυτό, κοίτα άλλος άνθρωπος φαίνομαι. Κοίτα εδώ, απίστευτο. Μήπως τώρα που έχουμε και χρόνο να μιλήσουμε για το πόσο αγενείς είναι οι Έλληνες. Ναι, γιατί το είχα ξεχάσει λίγο μετά από 4-5 χρόνια ζώντας στο εξωτερικό. Με χτύπησε μια δυνατή πραγματικότητα από χθες που έφτασα στη Θεσσαλονίκη και σήμερα στην Αθήνα. Και λίγο θα ήθελα να το συζητήσουμε κάποια στιγμή αυτό. Γιατί είναι κάτι που πραγματικά είναι πολύ θλιβερό. Είναι πάρα πολύ θλιβερό. Γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι κατά βάθος, αλλά... Και μην πατούσε κιόλας, τέλεια. Σκατάνθρωποι στην τελική. Ωχ, τι λέω. Σκατάνθρωποι όμως, όντως. Θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Θα το ήθελα. Αν το θέλετε κι εσείς, βέβαια. Γεια σας και πάλι, ψυχούλες μου. Αυτό το βίντεο γενικά θα είναι με παύσεις, θα ξαναξεκινάω σε διαφορετικά outfits, σε διαφορετικά μέρη. Τώρα είμαι στο Airbnb μέσα πάλι, επέστρεψα πριν από λίγο, βασικά ξάπλωσα λιγάκι, ένα μισάωρο, γιατί ένιωθα φουλ κουρασμένος από την αϊπνία τη χθεσινή. Και τώρα ξαναετοιμάστηκα, έβαλα άλλα ρούχα, γιατί κατεβαίνω στο Σύνταγμα για να συναντήσω άλλες φίλες μου τώρα. Θα πάμε στο Κολωνάκι για φαγητό κάπου. Μου είπαν για ένα πολύ ωραίο μέρος που λέγεται Άλεξ, νομίζω. Έχει φρέσκα ζυμαρικά, οπότε ανυπομονώ να φάω όλους τους υδατάνθρακες. Και ίσως πάμε και για ένα ποτό μετά κτλ. Και μετά μάλλον θα ξαναεπιστρέψω για να ξανααλλάξω και να βγω έξω. Ωραία μέρα, ωραίο Σάββατο. Outfit of the day. Λίγο θείος. Όχι, μόνο μια χαρά είμαι. Όλα καλά, πάμε γιατί με περιμένουν και θα αργήσω. Feeling
Έλα, πες μου. Πόσο χάρηκες που με είδες μετά από τόσο καιρό. Έχω κοκκινήσει από τη χαρά μου. Ναι. Υπόγειστη. Μωρέ, όλα θα τα βάλω, θα σου πω εγώ. Πάει και αυτή τη στερή τσέκα την καριέρα. Θα κοπείς τη μοντάζ. Το θέμα είναι εσύ πόσο χάρηκες που μας είδες. Λοιπόν, πες μας τι έχεις εδώ πέρα. Δεν μας λες. Πες και τι να πω τώρα. Μακαρόνια. Ναι. Με τρούφα και μανιτάρι. Ήσαν να βρω όλο εκπλήξεις είσαι. Εγώ έχω, τι έχω εδώ. Αρωματικό. Και γιατί λέγεται αρωματικό, γιατί έχει κοτόπουλο και αρωματικά. Μπράβο, έξυπνο κορίτσι. Και εσύ. Ματίνια και δεν θυμάμαι τι άλλο. Ωραία, μπράβο. Τι ωραία. Άντε, φάει την μπουκιά σου. Welcome to Greece, have a nice holiday. Look. Look here. Άννα, τι ωραία που γράφεις. Hello, hello, baby. Έλλη τα καλύτερα σας έφερα πάλι. Ξαναπες το. Για Ακρόπολη καλά πάω. Ναι, από εκεί πήγαινε. Οπ, θέλετε και ένα προφιτερόλ, καλή μου κυρία. Γεια σου Αθήνα, του πέσε το. Το άδειο προφιτερόλ. Καλησπέρα σα. Έχει δει το 72. Μην διακόψουν το production τώρα εδώ. Έχει δει το 72 questions με τη Vogue. Που είναι μια συνεχόμενη κάμερα και. Έλα, αυτή θα είμαι. Αυτή θα είμαι. Εγώ είμαι η κάμερα σου. Εγώ είμαι η ουρά σου. Καλώς ορίσατε. Έτσι τα πάμε. Ναι. Καλώς ορίσατε στην Αθήνα λοιπόν. Στην Αθήνα. Οπ, ναι. Φύγαμε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Οπ, να το τουμπερλέκι θέλω. Πού είναι. Έλα, Μίτσα, δώσ' το. Ναι. Συγχαρητήρια. Ναι. Να σου πω κάτι, είναι καλό να έχεις ένα κάμερα μάνι, γιατί είναι πιο εύκολο... Κάμερα γούμενα, αν δεν σε ενοχλεί. Μωρή, ροζ. 20 ευρώ θα σου δίνω, με ροκάματο. Την ώρα! Με ροκάματο. Τη μέρα, να τα βάλεις στο κ***λο σου. Βασικά όχι, κοίτα. Άμα θα κάνουμε 2 ώρα γυρίσματα, 20 ευρώ τις 2 ώρες, 10 ευρώ την τα ώρα. Τα 20 εντάξει, ευρώ να τα βάλεις στο κ***λο σου. Η ροζό δεν μπορεί να παίξει στο όγιο. Γιατί ρε, τι, ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Για πες τι κάνεις εδώ που ήρθες. Λοιπόν, εδώ πέρα είχα έρθει για να δω τους φίλους μου. Δεν έχεις φίλους. Η αλήθεια είναι πως όχι, αλλά... Παιδιά, μπορεί να ακούσει mainstream, αλλά το παιδί δεν έχει φίλους. Έχω γνωστούς όμως. Και... Εσύ είσαι σύζυγος τώρα, τι θες. Γιατί φύγεσαι. Από εδώ η σύζυγος, δεν ξέρω αν την έχετε γνωρίσει. Τι είδες καλέ. Μια φορά να έρθουμε εδώ, είναι πολύ ωραίο. Πού. Είναι ασιάτικο, στο σωσισό. Αν νομίζω το άλλο, το Athens... Πες το λίγο. Not sponsored. It's not sponsored, by the way. Μια φορά είναι πολύ ωραία. Αυτό το διεξίνα, αλλά σε βάζει σε ένα mood έτσι πιο Japanese και πιο μικρό. Τόσο αγόρι μου! Είναι και το καλό το φως από εδώ. Ξέρω. Και εγώ ξέρω. Τόσα χρόνια στο... Πονήρ, κουρμπέτι. Στο κουρμπέτι. Ξεχνάς λέξεις.
Δεν τις ήξερα ποτέ. Έλα παιδί μου, έλα παιδί μου, στη Βέρεια μεγάλωσες, μην ξεχνάς τις ρίζες σου. Στη Βέρεια σε ένα πάρα πολύ... Κολοχώρι! Σε ένα πάρα πολύ αυστηρό αριστοκρατικό περιβάλλον. Ναι, ναι. Στην εξοχή. Ναι, ναι. Στα Λιβάδια έτριχες. Χάιντι. Χάιντι! Λοιπόν... Κάτ. Πώς νιώθεις που θα σε πω να μου χαιρέσει την δόλα, Χάνια, σαν. Πότε θα σε ξαναδώ τώρα? Στο επόμενο ταξίδι μας. Σταμάτα. Προορισμό δεν έχουμε βρει, αλλά είπαμε ότι θα πάμε. Ναι, ίσως να έρθεις στο Λονδίνο. Είσαι ανέβαιτο.